Γυρίζουμε σελίδα τώρα και πάμε σε μια καινοτόμα συνεργασία ψυχολογίας, εκπαίδευσης και εικονικής πραγματικότητας. Παρακαλώ, θα μιλήσουμε με την λέκτορα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου UCLan, την κυρία Βασιλική Χριστοδούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χριστοδούλου. Καλημέρα, Χριστιανά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά τα πρωτοπόρα. Γιατί ακριβώς μιλάμε έτσι για να δώσουμε το στίγμα? Χριστιανά, μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο έχουμε καταφέρει να λάβουμε επιχορήγηση για να το τρέξουμε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας, που στόχο έχει να αυξήσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας των κρατουμένων, οι οποίοι ετοιμάζονται να επανενταχθούν στην κοινωνία και συγκεκριμένα να τους ενισχύσουμε στο να μπορέσουν να επικοινωνήσουν για θέματα εξέβρεσης εργασίας, διότι γνωρίζουμε ότι η σταθερή εργασία είναι ένας από τους κυριότερους προληπτικούς παράγοντες, ούτως ώστε κάποιο άτομο να μην ξαναεμπλακεί σε δραστηριότητες παράνομου τύπου. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα με πολλές προκλήσεις. Μέχρι στιγμής, ποιες ήταν οι προσεγγίσεις, για να έρθουμε τώρα να δούμε και πού οδηγούμαστε? Ναι, βασικά τα πρώτα στάδια της εργασίας αυτής αφορούν στο να καταλάβουμε τι υπάρχει ήδη εκεί έξω σε σχέση με την επανένταξη των ατόμων στην εργασία, των αναμορφωμένων ατόμων στην εργασία. Και ουσιαστικά βλέπουμε από τη βιβλιογραφία ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη. Συγκεκριμένα τα άτομα τα ίδια σε εργασίες προηγούμενες ερευνητικές που έχουν γίνει λένε ότι όταν αποφυλακίζονται νιώθουν αρκετά αμήχανα όσον αφορά στο πώς να συζητήσουν. Ναι. Αν θα συζητήσουν, αν θα αποκαλύψουν, για παράδειγμα, ότι είχαν κάνει κάποιο χρόνο σε σοφρονιστικό ίδρυμα, αν θα μπουν στη διαδικασία να πούν ψέματα, αν θα δημιουργήσουν μια ιστορία ζωής με κάποια αλλαγμένα στοιχεία, ούτως ώστε να τους δεχτεί η κοινωνία. Αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ότι υπάρχει τεράστιο στίγμα και φοβούνται ότι αν αποκαλύψουν αυτή τους την εμπειρία του σοφρονισμού, ενδεχομένως να μην καταφέρουν να ξαναβρουν εργασία. Και αυτά είναι τρομερά έντονα ζητήματα που απασχολούν, τα θέματα τα οποία θα αποπειραθούμε και εμείς έτσι να προσεγγίσουμε και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε τα άτομα σε αυτές τις προσπάθειες. Μάλιστα. Βλέπουμε και για εικονική, να μπλέκεται μέσα και εικονική πραγματικότητα. Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Ναι, ναι, πράγματι. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ με ένα καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο να βάλουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν σε βάθος ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επικοινωνήσουν στους χώρους εργασίας μελλοντικά, σε μερικούς μήνες, όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιες συνεντεύξεις εργασίας, με κάποιες συζητήσεις στον χώρο εργασίας. Τώρα, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν ενώ βρίσκονται στο σοφρονιστικό ίδρυμα, διότι εκ των πραγμάτων είναι ένα φτωχό πλαίσιο που δεν προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Έτσι, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φαντασία και να βρεθούμε σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους, χρησιμοποιούμε την εικονική πραγματικότητα για να δει το άτομο τον εαυτό του σε αυτά τα εργασιακά πλαίσια, να εξασκήσει αυτές τις δεξιότητες με ένα avatar το οποίο θα προσομοιάζει άτομα τα οποία μπορεί να συναντήσουν σε εργασιακούς χώρους, να συνομιλήσει μαζί τους εντός του ας το πούμε παιχνιδιού της εικονικής πραγματικότητας και έτσι σιγά σιγά να μειωθεί ο φόβος του γύρω από αυτές τις συζητήσεις και να αυξηθεί αυτοπεποίθησή του, που αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου. Είναι εκπληκτικό, κυρία Χριστοδούλου. Σε συνδυασμό με πραγματικά μαθήματα που γίνονται σε ομαδικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν είναι όλη η εκπαίδευση που θα γίνεται στην εικονική πραγματικότητα, αλλά μέρος της. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί αυτό το βλέπω, το οραματίζομαι και στην πορεία για πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν και θα δούμε ότι μπορεί να βοηθήσει. Οι ψυχολόγοι που θα εμπλακούν μέσα σε αυτή την προσπάθεια τώρα, θα τύχουν κάποιες εκπαίδευσης συγκεκριμένες, είναι κάτι καινούριο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μπορούσαμε να το γνωρίζουμε από πριν.
Ναι, ουσιαστικά εμείς τώρα είμαστε περίπου στο μέσο του έργου, όπου έχουμε διεξάγει και την έρευνα της βιβλιογραφίας για να δούμε ποιες ανάγκες υπάρχουν, αλλά έχουμε κάνει και μία έρευνα από την οποία συλλέγουμε απαντήσεις από άτομα τα οποία είτε έχουν περάσει ήδη από τη διαδικασία αναμόρφωσης, δηλαδή έχουν αποθελκιστεί κάποια στιγμή στο παρελθόν, είτε εργάζονται με άτομα τα οποία προσπαθούν να ξαναεπανενταχθούν στην κοινωνία και τους έχουμε ρωτήσει κάποιες ερωτήσεις για να αντιληφθούμε ποιες είναι ακριβώς οι ανάγκες και βάσει με αυτές τις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται σε μια καλή βιβλιογραφία για το πώς ενισχύουμε τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες αλλά και πολύ καλά στοχευμένο στις ανάγκες που τα ίδια άτομα μας έχουν. Και όταν δημιουργηθεί το πρόγραμμα, ελπίζουμε ότι θα είναι τελειωμένο κατά τα τέλη του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη. Θα μαζέψουμε μια ομάδα ψυχολόγων που θα είναι οι συντελεστές του προγράμματος, οι οποίοι πλέον θα μπουν μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Αυτό περίπου θα γίνει κατά τα τέλη του 2023, μέσα στο 2024. Μάλιστα. Εκπληκτικό. Πραγματικά το επαναλαμβάνω, κυρία Χριστοδούλου. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες προσπάθειες και όλοι τώρα έχουμε το βλέμμα στα αποτελέσματα της έρευνας. Τι είναι αυτό, ποιοι θα είναι οι καρποί όλης αυτής της προσπάθειας? Ναι, ήδη έχουμε τους πρώτους καρπούς. Να μας πείτε. Έτσι, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που κάποιος ανασκόπησε τη βιβλιογραφία συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι διαπροσωπικές ανάγκες που έχει αυτός ο πληθυσμός όταν προσπαθεί να επανενταχθεί στην εργασία. Και ήδη γνωρίζουμε, έχουμε πάρει αυτές τις πρώτες απαντήσεις. Και επίσης, ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι έχουμε μιλήσει με τα άτομα τα οποία αφορά και μας έχουν ενισχύσει αυτά που έχουμε δει από τη βιβλιογραφία, αυτά που έχω ήδη αναφέρει, ότι έχουν μεγάλο προβληματισμό για το πώς να μιλήσουν για το παρελθόν τους, πώς να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, πώς να χτίσουν μια καινούργια ταυτότητα, πώς να μιλήσουν με συγγενείς και φίλους για να ζητήσουν βοήθεια, να ξαναβρουν εργασία κτλ. Και αυτά είναι έτσι τα προκαταρκτικά μας ευρήματα. Και βεβαίως μας ενδιαφέρει στην πορεία να δούμε και κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό στο να ενδυναμώσει τα άτομα, να νιώσουν πιο πολύ κίνητρο, να βγουν έξω να βρουν εργασία, να νιώσουν πιο αποτελεσματικοί σε αυτή την επικοινωνία. Να μην επιστρέψουν σε παραβατικές. Αυτούς τους στόχους του προγράμματος. Μάλιστα, και να μην επιστρέψει σε παραβατικές συμπεριφορές. Έτσι, ένας φαντάζομαι. Ναι, στο τέλος, ας το πούμε ότι ο μακροχρόνιος στόχος ουσιαστικά αυτός είναι. Δηλαδή, μια υγιής επανένταξη στην κοινωνία, ώστε κανείς να μην χρειαστεί λόγω ανάγκης, για παράδειγμα, ή να παρασυρθεί ξανά πίσω σε παραβατικές ή παράνομες συμπεριφορές. Μάλιστα. Να σας συγχαρώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, κυρία Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που προβάλλετε το έργο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας να μπορούμε κιόλας να μιλήσουμε για την προσπάθεια που γίνεται μέσω αυτών των ευρωπαϊκών έργων. Χαρά μας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.